είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Θα κάνουμε το τελετουργικό και την κοπή της πίτας με το συμβασμιότητα και αμέσως μετά έχουμε το δικό μας πρόγραμμα και πολύ χορευτικό για όλους. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εισπάσαν τη γην εξήλθεν οχθόγκο σου ως δεξαμένη το λόγο σου. Διό Θεό πρεπός εδογμάτισας, η φύση των όντων ετράλωσας, τα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμισας. Βασίλειον ιεράτευμα, Πάτερ Ρωσίε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δαβίδ και πάσης της Εχριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και το εν κράτη ημών του καταξηράν θάλασσα και αραφλοχρήστημο στρατού, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσε και καταποδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ ευκράσιας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, και υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν αυτών της Χριστότητος του Κυρίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτι δε και των δούλων σου, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντων των μελών, την ένωση της Ένωσης Πολλοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών και μετά των οικείων αυτών, υπερηγίας προκοπής βίου πίστεως και συνέσεως πνευματικής, Θείας βοηθείας υπέρ αυτών, είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δέομεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της ζήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, δημιουργέ του κόσμου, χορηγέ της ζωής και θησαυρέ των αγαθών, ευλόγησον την βασιλόπιτα τάπτη, την οποία η δούλη σου προετοίμασαν και προέθηκαν εις τιμή και μνήμη του ενεργής Πατρός ημών, Βασιλείου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας Καπαδοκίας, ουρανοπάντορος του Μεγάλου. Αγίασον τους μεταλαμβάνοντας εξ αυτής και χάρισε αυτής υγείαν ψυχής και σώματος. Κατεύθυνο προς το συμφέρον και ευάρεστο, τα έργα των χειρών αυτών πλήθυνον αγαθή στη ζωή αυτών. Παράσπουδε αυτής και παντή το κόσμο το αρχόμενο έτος σωτήριων και ειρηνικών. Πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου του Εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, του Εναγής Πατρός ημών Αρχιλείου Αρχιεπισκόπου Λαρίστου του Θαυματουργού Προστάτου και Πολιούχου ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κουσμάτου Ετωλού, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, Γεωργίου του Εψουκλίου και Δημητρίου του Εξαμαρίνης, του Σίου Πατρός ημών Ικάνωρος, του Θεματούργου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο Αγαθός Φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλους. Με υγεία, ψυχής και σώματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα σας πω, θα σας χαιρετήσω και θα σας καλωσορίσω εδώ στο νομό μας. Συνήθως, όταν έρχεται κάποιος στη φύση των μεγάλων, όλοι ζητάτε. Εγώ δεν θα σας ζητήσω τι λεφτά. Ένα μόνο θα σας ζητήσω. Μην ξεχνάτε τα γραβενά και στην καρδιά. Τίποτα άλλο. Και εγώ μόνο αυτό θα σας ζητήσω. Δεν θέλω ούτε να με τάξετε και στη Θεσσαλονίκη, αλλά ούτε να με τάξετε, ούτε να με υποσχεθείτε, ούτε να μου δώσετε. Θέλω να αφήσετε εδώ ένα κομμάτι της καρδιάς σας εδώ στα γραβενά. Γιατί τα γραβενά
έχουν τρεις πρωτιές πανελλήνια. Έχουν το υψηλότερο χωριό της Ελλάδος και των Βαλκανίων. Σαμαρίνα. Δεν θα βρείτε πιο στα Βαλκάνια. Έχουν το μοναδικό έβριμα στον κόσμο, τον Χαβλιόδοντα, ο οποίος βρέθηκε και είναι στο Μουσείο της Μηλιάς, που είναι στο βιβλίο Γκίνες, το μεγαλύτερο στον κόσμο. Και έχουν το τρίτο, τη Βασιλίτσα, που είναι το καλύτερο πεζοδρομικό κέντρο. Έχουμε πρωτιές δηλαδή. Απλά είναι λίγο αφανής και γι' αυτό λοιπόν θέλω να θυμηθείτε και να θυμάστε τα γραβενά. Και τον Δεσπότη και να κάνετε καμιά προσοχή και τον Δεσπότη και για όλους τους Ρεβενιώτες. Είναι θα δοθούν τώρα εδώ. Δεν χρειάζεται όμως να καθυστερούμε, εμείς παράλληλα θα τρέχουμε την διαδικασία. Είναι μία μπάλα FIFA και τρία ζευγάρια ποδοσφαιρικά παπούτσια για την ομάδα που θα το πετύχει. Έτσι, ευχαριστούμε. Πώς θα προχωρήσω εδώ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλες σας και όλους σας που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και να μου συγχωρέσετε το πάνελ που τους έχω πλάτη αναγκαστικά. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΠΑΕΑΗ για την πολύ μεγάλη τιμή που μας έκανε να είναι εδώ μαζί μας, τον Δημήτρη Μαλισανίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον διευθυντή της ΠΑΕΑΗ ΠΑΟ, ο οποίος λόγω εκτάκτων ανηλυμένων υποχρεώσεων του πρόεδρου της ΠΑΕ, του Βάζου Σαββίδη, είναι σήμερα εδώ στη θέση του για να παραλάβει την βράβευση που θέλουμε να την κάνουμε και να τον ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως για όλη τη βοήθεια που μέχρι σήμερα μας έχει προσφέρει. Επίσης, να ευχαριστήσω για την παρουσία τους εδώ. Κάνω μια εξαίρεση στο ποδοσφαιρικό πρωτόκολλο, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Βαγγέλη τον Σημανδράκο, τον Δήμαρχο Δεσκάτης, τον Δημήτρη τον Καρασέντο. Συγχωρέστε με αν παραλείπω κάποιους, όπως περνάω από αυτοδιοικητικούς ή άλλους. Φυσικά, τις 10 ενώσεις που σήμερα είναι εδώ μαζί μας, και θα τις αναφέρω, την Αιτωλοκαρνανία, την Ημαθία, τη Χαλκιδική, την Καστοριά, την Πέλα, τις Σέρες, την ΕΠΣ Μακεδονίας και ιδιαιτέρως τον πρόεδρο, τον Βαγγέλη τον Γραμμένο και επόμενο πρόεδρο της ΕΠΟ. Ευχόμαστε πολύ σύντομα. Την Κοζάνη, τη Δράμα και τη Φλόρινα. Και φυσικά τα Γραβανά. Είμαστε εδώ και είμαστε ταγμένοι σε ένα σκοπό. Να ξαναφέρουμε τον κόσμο στα γήπεδα, να ξαναδούμε καθαρό ποδόσφαιρο, να μπορέσουμε επιτέλους επίσης ώρες όλοι να διαγωνιζόμαστε σε αυτά που γίνονται στα ποδοσφαιρικά τεκτενόμενα και ο Βόλος, συγγνώμη, και ο Βόλος, η Έψη Θεσσαλίας δηλαδή. Είναι ο πρόεδρος που είναι εδώ κάπου τον Ικανέ. Περικλή. Θα μου επιτρέψετε επίσης να κάνω μια αναφορά στον πρώην πρόεδρο της ΕΠΣ Γρεβενών επί σειρά ετών, τον Χρήστο τον Ευαγγελόπουλο, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του και τον ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Χρήστο. Επίσης, κάποιους φίλους, όπως τον πρώην υπουργό τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο που είναι εδώ, τον πρώην βουλευτή Φλόρινας, τον Στάθη τον Κωνσταντινίδη, είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου όλοι αυτοί. Βεβαίως ένα φίλο μας που μας βοήθησε πάρα πολύ, καφιλοκερδός, την εποχή των Μπαράζ, τον γνωστό σε όλους, τον Γιάννη τον Παλαόρα, ίσως από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ονόματα, το σύνθημα «Ήρθε η ώρα του Γιάννη Παλαόρα», νομίζω όλοι το έχουμε ακούσει, και το 99-2000 στα Μπαράζ τότε του Χρυσού ήρθε και έβαλε εκείνο το κόλλο από το κέντρο στο Μπαράζ, που γινόταν στο κύριο της Καστοριάς με τη Φλόρινα και εμείς βρεθήκαμε στην επόμενη κατηγορία. Τον ευχαριστούμε πολύ. Θα είσαι ένα άτομο που πάντα θα τιμάμε και θα είναι δίπλα μας και θα το χαιρόμαστε. Επίσης, το ανέφερα και πριν, είναι μεγάλη το Χρήστο του Σάββα, θα τον αναφέρω στο τέλος και ξέρω πότε θα τον αναφέρω. Ας το σημαίνω. Επίσης, να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως τον Κώστα τον Ιωσήφιδη, τον Μάλαμα τον Δεβεκέλη, τον Παύλο τον Καρσία που την τελευταία στιγμή τον ζητήσαμε να έρθει και ήταν εδώ μαζί μας, που έχει μεγάλη δημοτικότητα, όπως τη βλέπουμε. Και βεβαίως, σίγουρα παραλείπω
είναι αντιδήμαρχοι, αντιδομάρχες, τον αρχιδιαιτητή μας, τον Κώστα τον Βλάχο και τους διαιτητές μας όλους που είναι εδώ παρόντες. Και νομίζω ότι κάτι γυρνάει και κάτι αλλάζει σε αυτή τη σελίδα. Θα κάνω όμως μια τελευταία αναφορά σε έναν άνθρωπο που εξαιτίας του ασχολήθηκα και εγώ με αυτά. Στον Χρήστο τον Σάβα, τον πρόεδρο της ΕΠΣ Κοζάνης επί σειρά ετών, έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, παλιό διαιτητή, και ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα για την ανάπτυξη του επαρχιακού ποδοσφαίρου. Και τον ευχαριστούμε που μας τιμά και είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, και θα έχουμε το χρόνο να πούμε δύο λόγια, θα ήθελα πρώτα να καλέσω αυτούς τους οποίους πήραμε την απόφαση να τιμήσουμε για αυτά τα οποία έχουν προσφέρει στην ένωσή μας και στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Οπότε πάντως στην Κωνσταντέλη μια τιμητική απονομή από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Γερμανών για την ηθική και ηλική συμπαράστασή του, για την αρρωγή του στις ακαδημίες και την ενίσχυση με αθλητικό υλικό όλων των ακαδημιών της ένωσής μας και στο βόρειο και στο νότιο τμήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και βεβαίως θα μου επιτρέψετε την τεχνολογία να διαβάσω λίγο το μήνυμα του Ιβάνου Σαββίδη που δεν μπόρεσε για λόγους ανεξαρτήτως της θελήσεώς του να είναι σήμερα μαζί μας. Θα ήθελα να είμαι σήμερα κοντά σας. Όμως έκτακτες επαγγελματικές υποχρεώσεις με ανάγκασαν να αλλάξω το πρόγραμμά μου. Θέλω όμως να ξέρετε πως αυτό δεν ματαιώνει, απλώς καθυστερεί λίγο την συνάντησή μας. Μας ενώνει η αγάπη για ένα καθαρό ποδόσφαιρο και θα διανύσουμε αυτή τη διαδρομή μαζί. Η σκέψη μου και η απεριόριστη εκτίμησή μου είναι εκεί μαζί σας. Κάτι που δυστυχώς δεν κατάφερα εγώ σήμερα. Με εκτίμησε Ιβάν Σαββίδης. Αυτό ήταν το μήνυμα του πρόεδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και βεβαίως δύο λόγια από τον Μάκη. Ήρθε και ο Πορτίδες εδώ, οπότε θα περάσουν καλά στα Πορτίδια. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Σαββίδης θα ήθελε πάρα πολύ να είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Έκτακτες υποχρεώσεις ανάγκασαν τον κύριο Σαββίδη να αναχωρήσει από την Ελλάδα χθες το πρωί. Από εκεί και πέρα εκφράζει την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση στην ΕΠΣ Γερμανών, ιδιαίτερα στον πρόεδρό της, τον κύριο Δημοσθένη Κουτσίδη, με τον οποίο τους ενώνει πιο η κοινή καταγωγή. Και η υπόσχεση είναι ότι στην πρώτη ευκαιρία θα είναι εδώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή αναφορά και θα παρακαλέσω την προσοχή σας και να κάνουμε λίγο ησυχία. Πέρα από τα ποδοσφαιρικά και άλλα, ναι, είμαστε ακόμα στο ποδόσφαιρο, έχουμε και κάποια οπαδικά συναισθήματα. Όσα εξής, νιώθω ιδιαίτερα μεγάλη τιμή και συγκίνηση να υποδέχομαι τον ηγέτη του ΣΑΕΚ, τον ποδοσφαιρικό ηγέτη του ΣΑΕΚ, τον Δημήτρη τον Μελισσανίδη, με μια μακροχρόνια διαδρομή στα ποδοσφαιρικά δρόμια με τους όπους. Θα τον ευχαριστήσω για την παρουσία του. Αύριο η ΑΕΚ έχει ένα μεγάλο ντέρμπι. Ξέρουμε ότι η δικιά του παρουσία είναι σημαντική στον ψυχολογικό και όχι το μόνο τομέα για την ομάδα μας. Σήμερα όμως επέλεξε να είναι εδώ και αυτό μας τιμά ιδιαιτέρως. Να τον ευχαριστήσουμε πρώτον, τρελαίνομαι για την ΑΕΚ, πρώτον για την διαχρονική παρουσία του στα ποδοσφαιρικά θέματα του τόπου μας, για τον οραματισμό που βγάζει, όχι μόνο με την Αγία Σοφιά, αλλά και με άλλα καινοτόμα πράγματα, με τη διάθεση για εξυγίαση και για καθαρό ποδόσφαιρο, αλλά και για την αρρωγή της ΠΑΕ ΑΕΚ στην ένωσή μας, με χορηγία αθλητικού υλικού, μεγάλες ποσότητες και υψηλών προδιαγραφών, και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Πρόεδρε, ο λόγος σε σένα. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την ώρα που κάνετε. Αισθάνομαι
πολύ όμορφα γιατί είμαι σε ένα ποτιακό χωριό. Θέλω δεν να πω ότι εκτός προσωπική σχέση και φιλία που έχουμε, η Ένωση είναι από τις πρώτες ενώσεις που στάθηκαν δίπλα στο πλευρό του Βαγγέλη του Γραμμένου για μια αλλαγή στο ελληνικό ποδόσφαιρο που θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα το δούμε όλοι. Θέλω να ευχηθώ σε όλους την καλή χρονιά, υγεία και να ξεπεράσει την πατρίδα μας τις δυσκολίες που περνάει. Όλοι μαζί. Και πάλι χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Με τοπικά προϊόντα, μανιτοροπροϊόντα των Γρεβενών, για να μην ξεχνάμε αυτό το οποίο έχουμε στον τόπο μας και αυτό το οποίο προβάλλουμε. Και ένα βιβλίο παλιά κάλτα περιμένουμε. Πού τα έχετε? Φέρτε να τα δώσουμε. Έχουμε και ένα καλάθι για το μάτι. Το οποίο όχι, είναι εκείνο, για τον Ιβάν. Το δίπλα. Ο Ιβάν μπορεί να το δώσει το μάτι. Περιμένω και τα βιβλία τα παλιά κάλτα. Κάπου τα έχει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα επίσης να τιμήσουμε δύο ποδοσφαιριστές των Γρεβενών, δύο παιδιά των Γρεβενών που διαπρέπουν σε εθνικές κατηγορίες και το κάνουμε για το λόγο ότι είναι ένα παράδειγμα για τις ακαδημίες μας, για τα ταλέντα μας, αλλά και για τα πρότυπα τα οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε. Τα καθαρά ποδοσφαιρικά και όχι εξωαγωνιστικά πρότυπα. Το ποδοσφαιριστή της Λαμίας, τον Καραγιάννη τον Αλέξανδρο, η αδερφή του δεν το παραλάβει, αλλά μου να έχει μάθει. Θα τον χαίρεσαι και να το δεις ακόμα καλύτερα. Ένα από τα καλάθια Χρήστο από τη ζωή. Και μία παλιά κάρτα βέβαια, την γνωρίζω, καλά την ξέρω. Λοιπόν. Πρόεδρε, ο δερμός, το προϊόν των Γρεβενών, η φύση και τα προϊόντα, μάτι, ο εθνικός μας δερμός. Και ένας ακόμη ποδοσφαιριστής μας, ο οποίος έχει διαδρομή στα εθνικά πρωταθλήματα, πρόεδρε, έχει περάσει και από την ΑΕΚ. Τότε, στα χρόνια της περιπέτειας, και είχε και προβλήματα. Νομίζω η μητέρα του θα έρθει, τον Νίκο τον Κουρέλα που παίζει στο Κισαμικό. Τελειώνουμε σε λίγο. Λοιπόν, δεν το τιμούμε ως βράβευση γιατί το έχουμε σκοπό σε ειδική εκδήλωση, αλλά έναν φίλο μας που ανέφερα και πριν, που μας έχει βοηθήσει αφιλοκερδώς, επαναλαμβάνω, σαν Γρεβενά, και το δελτίο του είναι ακόμη στο Χρυσό Γρεβενών, τον Γιάννη τον Βαλαόρα, θα τον καλέσω απλά να μας πει δύο λόγια, να του δώσουμε ένα καλάθι με τοπικά προϊόντα. Ευχαριστούμε που για μια ακόμη φορά είσαι εδώ και μας θυμάσαι. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της
δεύτερο ψηφί και το Διοικητικό Συμβούλιο και να ξέρετε, δεν θα πω πολλά λόγια, απλώς να ξέρετε ότι η δεύτερη μου πατρίδα είναι τα Γρεβενά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να καλέσουμε έναν άνθρωπο που την επόμενη περίοδο, την επόμενη μέρα θα διατελέσει έναν καταλυτικό ρόλο στην αναγέννηση του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Μιλάω για τον πρόεδρο της ΕΠΣ Μακεδονίας, τον Βαγγέλη τον Γραμμένο. Και περιμένουμε με προσοχή να ακούσουμε αυτά τα οποία θα μας πει. Νομίζω πως θα πω τα αυτονόητα. Να ευχαριστήσω την οικογένεια της Γρεβενών, πρώτον για την πρόσκληση και δεύτερον, ιδιαίτερα αυτό, να την ευχαριστήσω για την αμέριστη στήριξη που παρήχε από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η πορεία για την ανάκαμψη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήταν από τις πρώτες ενώσεις που στάθηκαν δίπλα μας χωρίς περιστροφές και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό θέλω να απευθύνω και δημόσια στην πόλη των Γρεβενών ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτή η πορεία που ξεκίνησε, αγαπητοί φίλοι, για να ανακάμψει το ποδόσφαιρο, για να βγει από το τέρμα της παρατεταμένης αντιπολιψίας και να βρει την καμένη του ταυτότητα, θα συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς. Θα πάμε μέχρι τέλους. Δεν το θέλουμε για την νομή της εξουσίας. Δεν το θέλουμε για μας. Είναι ισχυρή η απέτηση της ελληνικής κοινωνίας να αλλάξει το ποδόσφαιρο και θα αλλάξει. Έτσι επιβάλλεται για τη χώρα μας και έτσι θα πράξουμε. Είναι υπόσχεση προς όλη τη φιλαθλητική γνώμη και θα την κάνουμε πράξη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη τον Γραμμένο, θα έχει ειδική εκδήλωση για αυτά. Σήμερα έχουμε συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Το καλά θα πάει και που πρέπει. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, τελειώνοντας, να σε ευχαριστήσω για την συμπαράσταση, την ανοχή και την κατανόηση που μας δείξατε αυτό το διάστημα. Ο Γιάτσος είναι χορηγός και θα συνεχίσει να είναι χορηγός όπως και άλλοι. Θα σας ευχαριστήσω όπως και ο Ανδρέας, ο Πάτσης, όπως και πολλοί άλλοι που θα βγουν δημοσίως και θα τα πούμε όπως πρέπει να τα πούμε. Εδώ να πω ότι περιμένουμε από τον Δήμαρχο Δεσκιάτης όπως και από τον Δήμαρχο Γραβανών τη χρήση των διαφήμισης των κηπέδων. Το έχουμε ετηθεί εγγράφως, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσα από ένα συνολικό διαφημιστικό πακέτο που θέλουμε να τρέξουμε να ενισχύσουμε τα σωματεία. Αυτά τα χρήματα από την διαφημιστική προβολή που εμείς μπορούμε να φέρουμε θα διατεθούν για τα σωματεία και το παρακαλούμε για την παραχώρηση του δικαιώματος όπως τυπικά πρέπει να γίνει και όπως πρέπει να είμαστε σύνομοι. Για την ευκαιρία το αναφέρω. Να σας ευχαριστήσω. Γιατί σε μια δύσκολη συγκυρία είμαστε στο κατώτερο σημείο. Νομίζω όταν ήταν ο Χρήστος Ευαγγελόπουλος πριν χρόνια, που έγινε και η τελευταία εκδήλωση της Ένωσης, περίπου 15 χρόνια, από τότε δεν έγινε καμία άλλη δημόσια εκδήλωση της Ένωσης. Τότε είχε 36 σωματεία, σήμερα η Ένωση έχει 18. Και αυτός είναι ένας μεγάλος προβληματισμός. Και είναι μια δέσμευσή μας ότι αυτά τα σωματεία θα αυξηθούν, θα δώσουμε τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο παντού. Δεν σας κουράζω παραπέρα, είναι η πίστα και το πρόγραμμα στη διάθεσή σας. Ενδεχομένως να έχουμε παραλείψει κάτι, θα ζητήσω συγγνώμη και θα ευχαριστήσω για την πολύ μεγάλη μαζική παρουσία σας. Να πω επίσης ότι υπάρχει μία λαχιοφόρος που γίνεται, θα περάσουν τα κορίτσια από τα τραπέζια σας,
Τα δώρα που υπάρχουν είναι αξίας πάνω από 4.000 ευρώ. Με πρώτο μία τηλεόρασμα 43 ιντζών, αν δεν κάνω λάθος. Και λαχνή τιμώνται με 1 ευρώ. Θέλουμε τη βοήθειά σας, την έχουμε, γνωρίζετε τα προβλήματα της Ένωσης με μπλοκαρισμένους λογαριασμούς και όλα αυτά δεν είναι το παρόντο, σήμερα είναι γιορτή, να διασκεδάσουμε όλοι και να ευχαριστήσω κλείνοντας για μία ακόμη φορά τις δύο ΠΑΕ που έχουν βοηθήσει και έχουν συνδράμει τη λειτουργία της Ένωσης. Την ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον εκπρόσωπο σήμερα του Προέδρου του Ιβάν Σταβίδη, τον Μάκη τον Καπιάστρη, και την ΠΑΕ ΑΕΚ με τον ηγέτη μας, τον Δημήτρη τον Μελισσανίδη. Ευχόμαστε τα καλύτερα και ευχόμαστε να είστε κοντά και δίπλα μας σε όλη αυτή την πορεία τα επόμενα χρόνια. Καλή διασκέδαση σε όλους. We'll be right back.
Thank you.